Καλώς ήρθατε σε ένα μικρό βιντεάκι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Ελπίζω να περνάτε όμορφα. Έχουμε γυρίσει από καλοκαιρινές διακοπές. Τα σέρβις και οι επισκευές και οι βελτιώσεις είναι πολλές. Και δεν ξέρω τι θέλει ο κόσμος. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για να σας κάνω ευτυχισμένους με τα μηχανάκια σας. Γιατί ο καθένας μου ζητάει το μακρύ του και το κοντό του. Εγώ το εδώ μηχανάκι είναι το χρόνο του Γιώργου, του γιατρού. Είναι έξω και περιμένει. Νάτος, ένα να κλάνε του Γιώργου. Νάτος, τον βλέπεις. Εκεί που κάθεται. Είναι φίλος μου δερματολόγος. Γνωριστήκαμε, λέω τώρα δικά μου, γνωριστήκαμε όταν ήταν φοιτητής στην ιατρική. Και έχει και αυτός ελαττώματα πλούσιο. Του αρέσει το ωραίο, του αρέσει το δυνατό. Μου λέει βάλα εξάρτηση. Εμένα. Μου λέει βάλα εξάρτηση. Ωραία. Και ήμασταν να μου λέει είναι θυμωμένοι. Αλλά από εδώ και στο εξής, τι γίνεται με τις εξαρτήσεις τις θυμωμένες. Από τα εργοστάσια τους έχουν βάλει χέρι γιατί κάνουν θόρυβο. Σε σταματάει η αστυνομία έξω στον δρόμο. Τι γίνεται. Τι να γίνεται. Η εξάτμιση κάνει θόρυβο. Έτσι την πήρα. Και μάλλον εγώ το υποψιάζομαι και το βλέπω. Ότι όλες οι εξατμίσεις έχουν τις τάπες, αλλά δεν μπορείς να τις βγάλεις. Κάποιες άλλες εξατμίσεις δεν έχουν καθόλου τάπες, είναι θυμωμένες από το εργοστάσιο για τα ντεσιμπέλ. Ο φίλος μου ο Γιώργος με τραβάει βίντεο τώρα με το κινητό του. Γιατί να ξέρεις ότι στο κανάλι μας, στο YouTube, λέω και την προϊστορία ότι γνωριστήκαμε όταν ήσουν φοιτητής της ιατρικής, μαζί με τον Τέλειο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Κάνε μου ένα κοντινό, εδώ με την κάμερα, εδώ. Βλέπετε, έχουμε δύο σιγαστήρες. Έχουμε δύο σπυρώματα, που παραδείγματος χάρη αυτή είναι S-SE. Η εξάτμιση. Αν ήταν η Ακράποβιτς και οι παλιές Ακράποβιτς, εδώ και εδώ έχει μία τρύπα στρογγυλή και ένα λαστιχάκι ταπούλα. Βγάζεις την ταπούλα και βλέπεις ένα αλενάκι 5. Βάζεις ένα αλενάκι, βγάζεις τις βίδες, βγάζεις τις τάπες και ακούγεται το μηχανάκι. Εγώ θα προσπαθήσω, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, να κάνω τρύπα στα θρακόνημα. Θα μου πείτε εσείς γιατί δεν ξεπριτσινώνεις όλο το αθρακόνημα να το πάρεις για να εμφανιστούνε. Ωραία, και όταν θέλει να πάει να περάσει κταίο και να βάλει τις τάπες, να πω ότι τούτο το μηχανάκι και χωρίς τις τάπες δεν κάνει κοφαντικό θόρυβο. Δεν κάνει σαν να κατέμεξει 40 με Ακράποβιτς η δούκα που κάνει σαν να θέλει να ανατιναχτεί ο κόσμος. Έκρηξη Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι πιο γλυκό γιατί το μοτεράκι του το boxer είναι αυτοκινητάδικο. Έτσι, έχει άλλη τέτοια. Λοιπόν, κάτσε να το βάλουμε μία μπρος να τα ακούσουμε. Έλα λίγο. Βάλε λίγο μπρος τη μοτοσυκλέτα. Βάλε, πάτε να σου μην τρέπεσαι. Βάλε λίγο μπρος. Μιλάμε τώρα το μηχανάκι του εδώ είναι και A-less και afterburner και τα λοιπά, έτσι. Πάμε. Βάλε μπρος. Τα έχουν κάνει όλα τα μηχανάκια και αντί για κοντέρια με βελόνες να έχουν τάμπλετ ρε φίλε. Ω Παναγία βοήθα. Ωραίο Πώς κλείνει. Έκλεισε. Έχει ένα κουμπάκι πάνω το πατάς. Στο θέμα μας. Υπέροχο μηχανάκι, το έχω κάνει βόλτα. Αυτό εδώ μάγκες μου στο φανάρι. Επειδή ο μπόξερ κινητήρας είναι δεξιόστροφος και πάει από εδώ. Βου. Δίνεις γκάζι, κάνεις βου. Και εγώ τι κάνω, γέρνω λίγο επειδή ξέρω ισορροπία από το trial για το motocross. Κάθομαι λίγο εδώ και κάνω λίγο τον γκάζ έτσι. Βου, όχι, έτσι πάει. Ναι, και πάω από εδώ. Βου, βου. Και δηλαδή μπορείς να κάνεις και 5 δευτερόλεπτα ισορροπία πάνω στο μηχανάκι χωρίς να βάλεις πόδια. Πρέπει να σκεφτώ όμως
πώς θα βάλω σημάδια να τρυπήσω το αδρακόνημα. Τι έγινε, μας τώρα σκέφτηκες τίποτα? Πρέπει να κάνω δύο τρύπες, αλλά πού θα τις κάνω, στα χαμένα? Πρέπει να τις κάνω στη νοητή ευθεία του σπυρώματος. Θα μου πεις τώρα γιατί κράτησες την κρεμάστρα. Έχω πολλές. Προσπαθώ να φτιάξω κάτι το οποίο να με βοηθήσει να σημαδέψω. Στη νοητή ευθεία του Άλεν. Γιατί φαντάζομαι ένα λενάκι έχει μέσα. Έλα εδώ. Άρα εμείς θα τρυπήσουμε σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο θα τρυπήσουμε. Φαντάζεσαι τώρα να το τρυπήσω και να μην έχει τίποτα μέσα, να έχει βίδα ταπωμένη? Εντάξει, εμείς την τρύπα, φιλαράκια μου, θα του βάλουμε ένα λαστικάκι ταπάκι στρογγυλό από ακράμπουφτζ για να μπαίνουν νερά και τέτοια. Αλλά θέλω να σας πω την κουβέντα. Άλεξ, μια πίτσα μισή, τίποτα μωρέ, πτέσμα, να... Κούφι, πάω. Κοιτάει. Ρε κέρατα, γιατρέ. Κάτσε, να την πάω στο χειρουργείο. Ότι θα έχω καταφέρει, γεια. Και κοίτα. Ρε πούστη, εδώ πρέπει να πάει η τρύπα. Κάτσε να δω. Όχι, όχι, βγαίνεις. Βγαίνω. Ναι, να δω λίγο. Να πάρω ένα πέντε άλλο. Απλά δεν είναι ευθεία. Να το κάνω. Όπα. Ναι, πιάνω. Ναι, αν τη λύσεις όμως, πρέπει να ανοίξω λίγο την τρύπα. Εντάξει, ναι. Οκ. Ντερμελάκι. Ναι. Σου μπάσω εγώ το γύρο, δεν σε Βεργολιγάει. Εντάξει. Νομίζω. Πρέπει να έχει κόλλα, δεν σε. Ε? Να βάλει και κόλλα. Έλυσε. Λοιπόν. Άκου. Προσεκτικά. Όχι ρε. Ξέρεις γιατί δεν έγινε? Τι έχουμε κάνει, την έχουμε ποντάρει. Έλα λίγο. Να, την έχουμε ποντάρει. Είναι κολλημένη με τίγκ. Είναι κολλημένη με τίγκ. Και όπως είπα στην αρχή του βίντεο, πες και εσύ ρε Άλεξ, είπαμε να μιλήσουμε τις αυτές εδώ, να κάνουμε δύο τρύπες, ώστε να μπορεί ο γιατρός, ο Γιώργος, να τη βάζει και να τη βγάζει. Εντάξει, και εδώ θα φτιάξουμε δύο πολύ ωραίες τάπες, στον τόρνο, λαστιχένιες, όπως είναι ίδια. Αλλά κοίτα εδώ ρε μάγκα. Έχουν κολλήσει και τη βίδα, την έχουν κάνει με τίγκ κολλημένη. Γι' αυτό το εργαλειακό του το εδώ τη Βίρθ δεν μπόρεγε, βρεγολίγαγε, ήθελε το βαρέο. Τέλο πάντων, πάμε και ο Θεός και η ψυχή του. Έπλεξε. Ναι, έπλεξε. Εγώ το γύρισμα. Πάντοτε αυτά τα εργαλεία, επειδή στη μύτη σπάει η γωνία, πηγαίνουμε στο τρυπάνι, στο ροχό το σταθερό και του κάνουμε ένα μικρό... για να έχουμε φρεσκάρει τις γωνίες τους.
Κοίτα πώς είναι. Αυτά, πριν τα δούμε εδώ, έχετε δει που τα έκανα Γιάννη, που έπαιρνε διάτριτο και το έκανα χωνί ώστε να κάνει τα καυσαέρα και τέτοια. Άρε μάγκες. Μερικές κάτι φορές. Τέτοιο δεν έχεις κάνει και στην εξάτμιση από Tracer. Μην τα λες. Πάμε για το άλλο. Να πάμε. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like, δεν στοιχίζει τίποτα. Και μην βγαίνετε στο κολονάκι ρε, με τα αργαλεία ξεκράνωτη ρε. Τι το παίζετε καμπόσι να πούμε. Άμα σε πλακώσει το δόνι πίσω τόνο μηχανάκι. Τι δεν το κατάλαβα. Βάλτε ένα κράνο στο κεφάλι σας. Που πάτε και σκοτώνετε σαν τον κοτόπλα. Πάτε βάλουμε πάνω για να κλείσουμε το βίντεο και τα πάκια. Θα πάω να πάρω την Ακράποβιτς, περίπου τις τρύπες τις έχω κάνει περίπου σε αυτή τη διάσταση, αλλιώς κάτι θα αυτοσχεδιάσω. Μπορώ να φτιάξω στον τόρνο δύο λαστιχένια. Ναι, στον τόρνο. Υπάρχει λάσπο χοντρό από τι παίρνουμε. Από Cineblock 6660 και κάθομαι και τορνίρο λάστιχο με ένα δικό μου τρόπο. Πάμε. Και ανάσανε λίγο. Αυτό είναι το σερβομοτέρ του BMW. Παίρνει εδώ και τον εγκέφαλο, θα τη ζάξει. Και εμείς θα του βάλουμε τούτο εδώ τον μπελά, εδώ το ίδιο πραγματάκι και θα καταλήγει εδώ. Και έχει λέει και τα αεραπάκια να το πιάσουμε. Να, εδώ το φυσάκι του, βλέπεις. Τέλος, θα το βάλουμε και θα το πιάσουμε πάνω στο σκελετό εδώ όμορφα με δύο ντάιρα και δεν θα έχει καθόλου σερβομοτέρ το μηχανάκι, θα παραπλανεί τον εγκέφαλο αυτό το, πώς το λέμε, ο σένσορας. Μένει ένα κολληματάκι και δύο ταπάκια τα οποία θα τα κάνω στη συνέχεια. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe, αφήστε το σχόλιο σας. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη του καναλιού μας. Είμαστε γύρω στα 6-7 χρόνια στον αέρα, στο YouTube. Έχουμε γύρω στους 61.000 followers. Να τους κατοστήσουμε με το καλό. Σας ευχαριστούμε να φοράτε πάντα κράνος. Και να σας είστε όλοι πάντα καλά. Χαιρετίσματα στην Ελλάδα μας. Και στην ξενιτιά που μας βλέπει. Τα φιλιά μου, γεια σας!